Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή «Εκλογές 2023». Συνεχίζουμε εδώ δυναμικά από το στούντιο της Euro Τηλεόρασης. Έχουμε τη χαρά τώρα να φιλοξενούμε στο στούντιο μας τον κύριο Χρήστο Θανάσενα, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τη Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική του Γιάννη Κουριανίδη, συνάδελφος λοιπόν και ειδικό σύμβουλος ΑΜΕΑ. Καλώς ήρθατε κύριε Θανάσενα. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πρώτη φορά στη μάχη των αυτοδιοικητικών εκλογών, κύριε Θανάσενα, πώς πήρατε την απόφαση αυτή και τι σας όθησε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Η αλήθεια είναι ότι τα κοινά ήταν πάντα στο μυαλό μου, γιατί καθημερινά ζούμε, αναπνέουμε και μεγαλώνουμε σε αυτήν εδώ την πόλη. Σε μια Θεσσαλονίκη την οποία θέλουμε να είναι καλύτερη, ονειρευόμαστε να είναι καλύτερη, και ένας από τους λόγους που πήρα την απόφαση να κατέβω στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι για να μπορέσουμε να έχουμε όλη πράξη ώστε να γίνουν πράγματα σε αυτήν εδώ την πόλη. Έτσι, θέλω να είμαι ένας ενεργός πολίτης σε αυτήν εδώ την πόλη, να διεκδικώ, να δημιουργώ, να φτιάχνω και μαζί με τους συμπολίτες μου να δώσουμε μια πόλη στα παιδιά μας η οποία θα είναι πολύ καλύτερη τα επόμενα χρόνια. Όπως είπα και στην αρχή, είστε συνάδελφος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, με μεγάλη εμπειρία. Θα ήθελα λίγο να δούμε τα πράγματα και από τη δημοσιογραφική οπτική, αλλά και σαν πολίτης αυτής εδώ της κοινωνίας. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ξεκινώντας για να πάω και εγώ στη δουλειά μου όπως και εσείς, συναντάω 3-4 προβλήματα τα οποία δυστυχώς στα τελευταία χρόνια δεν λύνονται. Το ένα και το πιο σοβαρό θα έλεγα είναι το πρόβλημα της καθαριότητας. Δυστυχώς ο κύριος Ζέρβας δεν μπόρεσε να φτιάξει μια πόλη η οποία θα ήταν καθαρότερη από ό,τι είχαμε έως τώρα. Η πόλη λοιπόν εξακολουθεί και είναι βρώμικη από τα ανατολικά έως τα δυτικά και ειδικά στο κέντρο. Συγκεκριμένες μόνο περιοχές, συγκεκριμένοι μόνο δρόμοι είναι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς είναι καθημερινά καθαροί. Θα πρέπει να είναι όλες οι περιοχές καθαρές. Οπότε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό είναι το θέμα της καθαριότητας. Το δεύτερο το οποίο αντιμετωπίζω και ακούω και μου περνούν οι φίλοι στο ραδιόφωνο είναι το εξής. Είναι το θέμα της ασφάλειας στην πόλη. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που γινόντουσαν παλαιότερα, δηλαδή να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, χωρίς να φοβόμαστε. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα πέπλο φόβου πάνω από την πόλη. Και δυστυχώς τις βραδινές ώρες αυτή η πόλη δεν είναι τόσο, θα έλεγα, εύκολα προσβάσιμη για τους ανθρώπους που κυκλοφορούν μόνοι τους. Κυκλοφορεί πολλή αναρχία, κυκλοφορεί πολλή βία στην πόλη και δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έκανε κάτι ούτε για να το σταματήσει και φυσικά ούτε για να το ελέγξει. Το τρίτο επίσης σημαντικό κομμάτι το οποίο βλέπω είναι οι χώροι στάθμευσης, στο οποίο ένα θέμα που η Θεσσαλονίκη ταλανίζεται πάρα πολλά χρόνια. Έχει καμία εικοσαετία που εγώ προσωπικά δεν κατεβάζω το αυτοκίνητό μου στο κέντρο. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε χώρους στάθμευσης. Και χώροι στάθμευσης, αντί να γίνονται περισσότεροι, ανταυτού γίνονται λιγότεροι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένα σοβαρό θέμα για την πόλη είναι οι χώροι στάθμευσης, αλλά και η συνείδηση των ασυνείδητων οδηγών, οι οποίοι δυστυχώς κατεβάζουν το αυτοκίνητό τους στο κέντρο χωρίς να ξέρουν για ποιο λόγο το κατεβάζουν. Η ομορφιά της πόλης είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα η ομορφιά όταν, θα έλεγα, όταν έχεις τόσα υπέροχα δέντρα και τα κόβεις γιατί απλά στο μέλλον θα τα αντικαταστήσεις, νομίζω ότι κόβεις κάθε τι το οποίο έχει να κάνει και με πνεύμονα πρασίνου, αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει και με την ομορφιά αυτής της πόλης. Και θα αφήσω για το τέλος την βιωσιμότητα αυτής της πόλης. Μια πόλη η οποία δεν δίνει στον πολίτη της τη δυνατότητα να αισθάνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει. Και δυστυχώς η προσπελασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες που σε αυτήν εδώ την πόλη κοίται μακράν, θα έλεγα, δεν είναι η πόλη φιλόξενη στα άτομα με ειδικές καταστάσεις ζωής. Μάλιστα, αφού εντοπίσαμε λοιπόν τα προβλήματα και τα καταθέσατε μόλις τώρα, θέλετε να μας δώσετε και τις λύσεις. Τι λέει η πόλη ελληνική, η Θεσσαλονίκη πόλη ελληνική? Βεβαίως. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το θέμα της καθαριότητας. Η καθαριότητα είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να το φροντίζουμε 2 μήνες πριν την επόμενη εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει τακτικότερη
καθαριότητα στην πόλη, τακτικότερη ρυθμή στα απορριμματοφόρα, τακτικότερη εργασία από τους ανθρώπους που εργάζονται στην καθαριότητα του Δήμου, και να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα στο Δήμο, με τη λογική ότι από νυχθημερών κάνουν τα δύνατα δυνατά κάποιοι δρόμοι να είναι πεντακάθαροι. Όμως δεν θα πρέπει ο Δήμος να μένει μόνο σε αυτή την φιλότιμη προσπάθεια. Πρέπει να αξιοποιεί, να πάρει περισσότερο προσωπικό, να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, όχι σε γυρασμένους ανθρώπους, να βρίσκουν δουλειά επειδή είναι ένα καλό, θα έλεγα, background για τους ψήφους, αλλά σε νέους ανθρώπους να μπορούν να σέβονται αυτή την πόλη, να αγαπούν αυτή την πόλη και να τους προσλαμβάνει, γιατί ζουν σε αυτή την πόλη και δεν ζουν περιφερειακά. Άρα λοιπόν, περισσότερο κόσμο, τακτικότερη ρυθμή, τακτικότερα και κανονικότερα ωράρια όσον αφορά το κομμάτι της αποκομιδής των σκουπιδιών, και φυσικά να υπάρχουν μεγαλύτερες, θα έλεγα, προϋποθέσεις ώστε η αποκομιδή των βαρέων απορριμμάτων να γίνεται τακτικότερα. Νομίζω ότι οι συμπολίτες μας έχουν δει πως κάθε φορά που γίνονται ανακαινήσεις σε αυτήν εδώ την πόλη, τα βαριά σκουπίδια τα οποία υπάρχουν στα πεζοδρόμια μας είναι τόσο πολλά που μοιάζει σαν να είμαστε ένα εγκατελειμμένο χωριό, και το κέντρο της πόλης και περιοχές όπως η Χαριλάου που μένω εγώ, η Τούμπα, περιοχές όπως η Ξηροκρίνη που ουσιαστικά δείχνουν να είναι πάντα βρώμικες. Και εννοείται ότι η καθαριότητα του Δήμου δεν σταματάει τις ώρες που εργαζόμαστε. Πρέπει να υπάρχει ένα κυκλικό ωράριο στην καθαριότητα αυτού του Δήμου, για να μπορούμε να αναπνέουμε και να περπατάμε κανονικά. Όσον αφορά την ασφάλεια, βεβαίως, η δημοτική αστυνομία θα πρέπει να λειτουργεί και μετά το πέραν της ώρας του ωραρίου λειτουργίας, για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί η ασφάλεια δεν έχει ωράριο, ούτε και η βία έχει ωράριο, οπότε κυριολεκτικά θα πρέπει να υπάρχουν κυλιόμενα ωράρια και στη δημοτική αστυνομία, αλλά ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια αυτής της πόλης. Να πούμε για το πάρκινγκ. Φυσικά οι περισσότεροι χώροι στάθμευσης στο κέντρο δεν νομίζω ότι θα βρεθούν, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν περιφερειακά του κέντρου. Μπορούν λοιπόν στην περιοχή τόσο της έκθεσης, όσο και στην περιοχή δυτικά, στη δυτική είσοδο της πόλης, να δημιουργηθούν πάρκινγκ τα οποία μπορούν να φιλοξενούν ανατακτά χρονικά διαστήματα αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα θα πρέπει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή πια τα λεωφορεία, δεν έχουμε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς, να είναι πιο τακτικά στην κίνησή τους και φυσικά να εξυπηρετούν κάθε έναν πολίτη όχι ανά μισή ώρα ή τρία τέταρτα, αλλά ανά πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, επτάλεπτο, το οποίο, αν καμιά φορά μπορούμε να πούμε τι φταίει, θα έλεγα ότι φταίει η ασυνεννοησία μεταξύ του ΟΑΣΤ και της κεντρικής αρχής του Δήμου. Να πω λοιπόν και το τελευταίο στη βιωσιμότητα αυτής της πόλης. Δεν είναι όμορφο μια πόλη να περνά τις εικόνες της και αυτό που βγάζει προς τα έξω, προς τον κόσμο, μέσα από κάποιες πολύ όμορφες σκηνές που στείνονται με ωραία δέντρα, είτε παραλιακά, είτε μέσα στους χώρους, στο μεσοαστικό τοπίο. Γιατί πάμε και κόβουμε τα δέντρα μας, γιατί ελαχιστοποιούμε το πράσινο σε αυτήν εδώ την πόλη, γιατί δεν δημιουργούμε νέους πνεύμονες πρασίνου μέσα στην πόλη, και φυσικά για ποιο λόγο δεν δημιουργούμε κάτι αισθησιακά καλύτερο και αισθητικά καλύτερο σε αυτήν εδώ την πόλη από τα λεγόμενα μόνο γκράφιτι. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν ενδιαφέρεται αυτή η πόλη για τον πολιτισμό της, παρά μόνο για το θεαθήνε του πολιτισμού της. Θα ήθελα τώρα να σταθούμε στα ΜΕΑ. Είστε ειδικό σύμβουλος και θα ήθελα να τα δούμε διεξοδικά λίγο τα ζητήματα που αφορούν τους ΑΜΕΑ. Η Δημοτική Παράταξη Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική, με τον υποψήφιο δήμαρχό της, τον κύριο Γιάννη Κουριανίδη, έχει από την πρώτη στιγμή δείξει ευαισθησία στην κοινωνική της πολιτική που αφορά τα ΜΕΑ. Είμαστε η πρώτη Δημοτική Παράταξη η οποία τόνισε το πρόβλημα στον Δήμο, γιατί δεν νοείται παγκοσμίως να υπάρχει ΓΔΑΠ ΑΜΕΑ στον δεύτερο όροφο μιας οικοδομής. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είτε είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι, υπάλληλοι, προύχοντες, είτε όχι, ότι τα άτομα με ειδικές καταστάσεις ζωής ή με ειδικές αναπηρίες είναι άτομα τα οποία πραγματικά δυσκολεύονται από τον τρόπο με τον οποίο θα περπατήσουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα ή θα περάσουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα,
έως και τον τρόπο με τον οποίο θα περπατήσουν και θα οδηγηθούν από τα πεζοδρόμια μας επάνω σε δέντρα ή σε περίπτερα. Έχετε δει και εσείς και οι συμπολίτες μας τα κίτρινα πλακάκια, τους κίτρινους δρόμους που έχουν φτιαχτεί για τους τυφλούς ή για τους ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες που περνούν μέσα από τραπεζοκαθίσματα. Περνάνε και καταλήγουν πάνω σε δέντρα. Περνάνε και καταλήγουν πάνω σε περίπτερα και φυσικά οι συμπολίτες μας πηγαίνουν και παρκάρουν πάνω τους τα μηχανάκια τους ή τα αυτοκίνητά τους. Αυτά λοιπόν τα πράγματα με την παράταξη Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική δεν θα υπάρχουν. Θα υπάρχουν καθημερινός έλεγχος σε όλα τα σημεία της πόλης όπου η διαγράμμιση θα είναι και θα οφείλει να είναι για τους ανθρώπους με ειδικές αναπηρίες. Αλλά προσέξτε, δεν είναι το θέμα μας μόνο στο κομμάτι της μετακίνησης ή της βιωσιμότητας σε επίπεδο μετακίνησης στον ΑΜΕΑ. Έχουμε να κάνουμε με τα ΚΕΠΑ τους, έχουμε να κάνουμε με τα επιδόματά τους. Μπορούμε να δώσουμε νομικές λύσεις και μπορούμε να δώσουμε ουσιαστικές λύσεις εργασίας στα άτομα αυτά τα οποία εκ των πραγμάτων δεν έχουν καμία υποστήριξη μέχρι στιγμής. Το σημαντικότερο απ' όλα, προληπτικά ιατρία. Η κοινωνική μας πολιτική είναι προληπτικά ιατρία. Όχι να φτάσουμε να αρρωστήσουμε και μετά να ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Προληπτικές προϋποθέσεις υγιεινής σε όλους τους χώρους και σε όλα τα δημοτικά κτίρια. Το ίδιο και στα ιδιωτικά κτίρια. Με επιβολή μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης νόμων που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε προηγμένη πόλη. Με επιβολή νόμων που να έχουν να κάνουν με την υγιεινή των ΑΜΕΑ, με την βιωσιμότητα των ΑΜΕΑ, με την προσπελασιμότητα των ΑΜΕΑ. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να δείξουμε στα άτομα με ειδικές συνθήκες ζωής ότι αυτή η πόλη είναι φιλική, ότι αυτή η πόλη διαθέτει τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινηθούν, διαθέτει τους ανθρώπους για να μπορέσουν να τους υποστηρίξουν, διαθέτει τον τρόπο με τον οποίο όλοι εμείς θα δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Γιατί το πρόβλημα δεν λύνεται την στιγμή που θα το πεις. Το πρόβλημα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς τον λόγο θα υπάρξουν πολλά, θα έλεγα πολλές προτάσεις όσον αφορά το καινούργιο δημοτικό, την καινούργια Δημοτική Αρχή και το καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο στο τι μπορούν να γίνουν για τα ΑΜΕΑ. Γίνεται αυτή τη στιγμή ένα έργο στην Άνω Τούμπα όσον αφορά ένα πάρκο για ΑΜΕΑ, στο οποίο όμως ο Δήμαρχος, όπως και η Εργολάβος Αρχή η οποία το κάνει, θέλει να φροντίσει να μπουν μέσα και άλλοι ταυτόχρονα, αν θέλετε, άνθρωποι, άλλα παιδιά να παίξουν, να συμπαίξουν με τα άτομα τα ΑΜΕΑ. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει ιατρείο. Για πέστε μου. Η ερώτησή μου είναι η εξής, αν μπορούν αυτά τα δύο να γίνουν μαζί παράλληλα. Ακριβώς. Δεν μπορούν να γίνουν παράλληλα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν και παράλληλες προϋποθέσεις. Δηλαδή, πολύ ωραία είναι να φτιάξει έναν τάπητα στον οποίο μπορεί να έχει προσβασιμότητα κάποιο ΑΜΕΑ ή, εν πάση περιπτώσει, να παίξουν οι τυφλοί μπάλα ή να γίνουν κάποια θύματα. Εγώ ρωτάω το εξής. Φτιάχνεις ένα πάρκο το οποίο είναι για ειδικές συνθήκες. Δεν θα έπρεπε να είχες ή να έχεις προβλέψει ένα ιατρείο? Φυσικά, των πραγμάτων, βέβαια. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα προβλέψεις ή θα πρέπει να ρωτήσεις τους ειδικούς. Καλώς είναι ο τάπητας. Γι' αυτό ήθελα να σταθούμε, κύριε Θανάσενα, στο κομμάτι των ΑΜΕΑ, γιατί είστε ειδικός και θέλουμε να τα δούμε από πολλή πλευρά τα πράγματα. Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ξεκάθαρα και σε εσάς αλλά και στους φίλους τηλεθεατές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν και κινούνται τα ΑΜΕΑ δεν είναι φιλικός. Ως προς αυτά. Δηλαδή, ξεκινάει το πρωί ένας άνθρωπος να πάει να περάσει μία επιτροπή και δεν υπάρχουν οι ράμπες για να κατεβούν από τα λεωφορεία ώστε να μπορέσει να ανέβει. Εντάξει, δεν υπάρχει δυνατότητα στις τάσεις γιατί είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και η δημοτική αστυνομία δεν κάνει τον έλεγχο που πρέπει στα αυτοκίνητα αυτά. Εκεί τα οποία είναι παρκαρισμένα πάνω στις τάσεις. Εκεί, κύριε Θανάση, να εξαρτάται και από την προσωπική συνείδηση του καθενός. Ναι, αλλά είναι ευθύνη προσωπική. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν γίνεται, θα μου πείτε, κύριε Θανάση, να σε κάθε στάση να υπάρχει ένας δημοτικός αστυνομικός. Το δέχομαι. Απλά ξέρω πολύ καλά ότι Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο. Θεσσαλονίκη είναι και η Τούμπα. Θεσσαλονίκη είναι και η περιοχή της Τριανδρίας, η περιοχή του Καφτατζογλίου. Θεσσαλονίκη είναι και η περιοχή της Χυρακλής, Χαϊλάου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν τμήματα, αν θέλετε, ειδικών αστυνομικών. Δεν χρειάζεται ειδικότερη εκπαίδευση. Ειδικών αστυνομικών που να είναι επιφορτισμένοι με την σωστή βιωσιμότητα των ΑΜΕΑ. Είναι τόσο απλό.
Ενέτη 2024. Ενέτη 2024 δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και είναι μία πρόταση που η παράταξή μας, Θεσσαλονίκη Πολυελληνική, την έχει κάνει, θα την ξανακάνει, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι χρειάζονται έναν αστυνομικό δίπλα τους, ένα δημοτικό αστυνομικό δίπλα τους, να έχουν και έναν άνθρωπο που να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφέρεται στα άτομα με ειδικές καταστάσεις ζωής. Και προσέξτε, δεν μιλάω για αυτά που είναι να μετακινηθούν, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά την αύξηση τα τελευταία 2 χρόνια των καταστάσεων, των αυτοάνωσων καταστάσεων, των καταστάσεων των κακών, της κακής ψυχολογίας. Δηλαδή, σε μια κοινωνία η οποία φέρει αρκετά προβλήματα, μπορεί ένας αστυνομικός, παύλα ένας ειδικά εκπαιδευμένος δημοτικός αστυνομικός, να κάνει και να λύσει θέματα της κοινωνίας που δεν θα φτάσουν να λύνονται με άλλον τρόπο. Αν θα μπορούσαμε τώρα να πούμε το εξής, ότι κύριε Θανάσενα, μπορείτε να μας πείτε αν υπήρξε ποτέ στο Δήμο Θεσσαλονίκης μία περίοδος η οποία ήταν καλή και ότι πήγαιναν τα πράγματα καλά σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του Δήμου? Θα σας έλεγα όχι. Αν μπορούσαμε να κρατήσουμε ένα κομμάτι και να πούμε εκείνη την περίοδο τα πράγματα πήγαιναν καλά. Θα σας πω το εξής. Υπήρχαν, όπως και τώρα, υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Αλλά το θέμα είναι να πηγαίνουν καλά σε κάποιες στιγμές ή να είναι κάποιες περίοδοι. Δεν θα πρέπει μία μακρόχρονη περίοδος στο Δήμο Θεσσαλονίκης να δείχνει τα αποτελέσματα από κάποιους δημάρχους που διετέλεσαν δήμαρχοι σε αυτήν εδώ την πόλη? Όχι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γενικότερα. Να φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει συνέχεια. Βεβαίως. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι είναι στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης που βγαίνουν για τρίτη και για τέταρτη χρονιά. Άρα πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς, σωστά? Άρα κάτι έχει γίνει καλό αυτό και βγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, κύριε Θανάση. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει ο τροχός, γιατί να τον ξανανακαλύψουμε? Σε αυτούς τους δήμους υπάρχουν και άνθρωποι από την αντιπολίτευση που ισχυρίζονται ότι οι ψήφοι που παίρνουν δίνονται καθαρά από πελατειακές σχέσεις. Οπότε είναι λίγο κάπως περίπλοκα. Εντάξει, τα πράγματα. Θα σας πω, ένας δήμαρχος όταν βγαίνει για 16 χρόνια συνεχόμενα, για 12 χρόνια συνεχόμενα, δεν είναι πελατειακή μόνο η σχέση. Σαφώς έχουν γίνει και κάποια πράγματα στο Δήμο, τα οποία έχουν λύσει θέματα. Βεβαίως. Γι' αυτό οι άνθρωποι τα βλέπουν. Ακριβώς. Και πολίτες τα βλέπουν και εκτιμούν ανεξάρτητα τις πελατειακές σχέσεις, που πάντα μπορεί να υπάρχει, γιατί οι Δήμοι έτσι είναι. Δεν είναι. Είναι, θα έλεγα, καταστάσεις οι οποίες είναι συνοικιακές μεταξύ τους. Αλλά ουσιαστικά κάτι γίνεται. Γιατί να μην πάρουμε λοιπόν παράδειγμα και να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη θα εκλέξει δημάρχους με μακροχρόνια θητεία? Γιατί πάρα πολύ απλά δεν γίνεται τίποτα. Είναι ο μεγαλύτερος δήμος μετά την Αθήνα και ουσιαστικά νιώθουμε ότι δεν είμαστε σε ένα τέτοιο δήμο. Θα σας πω το πιο απλό απ' όλα. Υπάρχει, αγαπητή μου κυρία, σήμανση για τους σήμανση. Ηχητική σήμανση στα φανάρια της πόλης, σε όλα τα φανάρια της πόλης για τους τυφλούς. Και όχι μόνο στη σχολή τυφλών. Όχι. Ενώ αν θα πιάσουμε το Δήμο, έναν Δήμο στην Ευρώπη, θα δείτε ότι υπάρχει ηχητική σήμανση παντού. Και είναι τόσο απλό. Ό,τι τεχνολογία έχεις κάνει για τη σχολή τυφλών στην περιοχή ενώ της σχολής τυφλών, πώς να το κάνεις και στην περιοχή της Αγγελάκη? Είναι τόσο απλό. Στον ίδιο Δήμο ανήκεις. Άρα τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται έναν ή δύο ή πέντε ανθρώπους ή μία δημοτική παράταξη που να ξέρει ότι θα το πιάσει σήμερα και δεν θα πάρει ούτε μίζες δεξιά ούτε μίζες αριστερά για να βάλει τα ηχητικά LED ή τα ηχητικά φωνητικά μηνύματα για να περάσει κάποιος. Είναι τόσο απλό. Και δεν είναι καταγγελία, είναι μία πρόταση, την οποία και επίσης αυτή δεν ήθελα να την ακούσει η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Ζέρβα. Και να πούμε ότι τόσο η Δημοτική Παράταξη του κυρίου Ζέρβα, όσο και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις, δεν έχουν ένα πλάνο συγκεκριμένο για το κομμάτι που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση και αμαία. Γιατί δεν έχουν εξειδικευμένους συμβούλους πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλιώς δεν θα γινόντουσαν τόσα πάρκα ή τόσα πάρκα τα οποία είναι για αμαία, αλλά να συνοστίζονται και τόσοι άλλοι άνθρωποι ξένοι μέσα. Καταλάβατε. Ή παιδικές χαρές. Μάλιστα. Πείτε μας τώρα λίγα πράγματα για τον συνδυασμό σας και πώς αποφασίσατε να συμπορευτείτε με τον κύριο Κουριανίδη. Θα σας έλεγα ότι ο κύριος Κουριανίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αμέμπτου ηθικής.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία κομματική εξάρτηση και είναι και αυτό κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με εκφράζει απεριόριστα. Δεν θα ήθελα να έχω ή να είμαι σε ένα συνδυασμό που να έχει κομματική εξάρτηση απλά και μόνο για να βγω, απλά και μόνο για να ανταλλαχθούν κάποια χρήματα με κάποιες ώρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο κύριος Κουριανίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό το οποίο θα πει θα γίνει. Είναι ο μοναδικός, αν θέλετε, δημοτικός σύμβουλος αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης που δεν έχει λείψει από καμία δημοτική συνεδρίαση και στις διαζώσεις και στις διαδικτυακές και φυσικά έχει τοποθέτηση και άποψη για όλα τα σημαντικά θέματα του Δήμου εμπεριστατωμένη. Οι τοποθετήσεις μας σαν παράταξη αλλά και του ίδιου σαν επικεφαλή της παράταξης είναι τόσο ξεκάθαρες που δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα και φυσικά γνωρίζετε ότι είναι από τους λίγους δημοτικούς συμβούλους αυτή τη στιγμή που οι προτάσεις του, οι προτάσεις οι οποίες έγιναν για αρκετά θέματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης εισακούστηκαν από τον κύριο Ζέρβα και ταυτόχρονα ψηφίστηκαν ώστε να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτές στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό λέει πολλά. Και λέει πολλά γιατί όταν ένας άνθρωπος εκφράζεται χωρίς να έχει την κομματική ταυτότητα, έχει και την ταυτότητα την οποία του προσδίδουν οι πολίτες αυτής της πόλης. Εγώ είμαι ένας πολίτης αυτής της πόλης. Είμαι σαν και εσάς. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στη Χαριλάου. Τι εισπράτετε από την καθημερινή τρίβη με τους συνδημότες σας? Θα σας πω δύο πολύ απλά πράγματα τα οποία εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση. Αρχικά, αυτό που εισπράττω είναι ότι να, ακόμη ένας ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος ή υποψήφιος. Οι υποψήφοι μου, γελώντας μου λένε ότι είστε περισσότεροι από αυτούς που θα ψηφίσουν. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ δεν μένω σε αυτό γιατί ξέρω τους συμπολίτες μου ότι περισσότερο είναι θέματα αγάπης. Αυτό που εισπράττω είναι ότι χρειάζονται άτομα τα οποία αύριο που θα βρεθούμε εμείς στο ίδιο καφέ, στο ίδιο σημείο που θα πάρουμε το κουλούρι μας, θα μου πείτε κύριε Θαλάσσανα, αυτό δεν έγινε και την Δευτέρα που θα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο θα τοποθετηθούμε για να γίνει. Αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται πίσω από κάποιο γραφείο. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο δρόμο, να είναι στο δρόμο. Ξέρετε κάτι, τα σκουπίδια τα οποία μένουμε στην ίδια γειτονιά. Τα σκουπίδια τα οποία ενοχλούν εμάς, εμένα δεν ενοχλούν και εσάς. Γιατί να μην κατέβω να τα μαζέψω εγώ? Τι, επειδή είμαι ένας υποψήφιος? Θα κατέβω λοιπόν και θα είμαι δίπλα σας. Γιατί αυτό χρειάζεται, αυτό πρέπει να γίνει. Να. Και το ίδιο θα συμβεί, το τονίζω, ακόμα και αν δεν ήμουνα δημοτικός σύμβουλος, αλλά θα έπιανα εσάς που θα καταβαίνατε σαν υποψήφια δημοτική σύμβουλος και θα της έλεγα ότι ξέρεις, πρέπει να γίνει αυτό. Έλα, πάμε να το κάνουμε μαζί, έχω λύση. Τόσο απλά είναι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα τα θέματα, εάν πραγματικά θέλουμε να λυθούν. Βεβαίως. Να υπάρχει όμως και μια εξειδίκευση σε κάθε τομέα. Να υπάρχει και μια εξειδίκευση βεβαίως. Αλλά η εξειδίκευση δεν έχει να κάνει μόνο με τις σπουδές μας. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που βιώνουμε κάποια πράγματα. Συμφωνείτε? Θα συμφωνήσω απόλυτα, βεβαίως. Η εμπειρία, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη, κύριε Θανάσσενα. Θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι στη Θεσσαλονίκη που οραματιζόμαστε μπορεί να περάσουν 1, 2 ή 3 χρόνια για να αλλάξει, 5 χρόνια για να αλλάξει, αλλά θα πρότεινα στους συμπολίτες μας σε αυτή την πενταετία που έρχεται να επιλέξουν πρόσωπα, όχι κόμματα, και να επιλέξουν ανθρώπους με τους οποίους μπορούν να μιλάνε στον δρόμο. Όχι ανθρώπους οι οποίοι απλά πήραν μια θέση για να έχουν μια αντιμισθία. Και αν θέλετε προσωπικά κλείνοντας, να σας πω ότι εγώ δεν θα είμαι στο ραδιόφωνο και τώρα στις εκλογές για να είμαι δύο κόσμος. Θα είμαι και μετά. Οπότε θα ακούω αυτά που θέλει ο κόσμος να μου τα πει, γιατί μετά ξεκινάει η δουλειά. Τώρα απλά είναι τοποθετήσεις. Μετά ξεκινάμε τη δουλειά. Και η δουλειά γίνεται με όλους. Η δουλειά γίνεται με τον άνθρωπο που με φώναξε να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Ομαδικά. Με τον άνθρωπο, ομαδικά. Με τον άνθρωπο που μου ζήτησε να του κάνω τη μετακίνηση σαν αμαία, γιατί δεν μπορεί να περάσει απέναντι. Με αυτούς τους ανθρώπους εγώ είμαι ένα. Είμαστε δίπλα, είμαστε το ίδιο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Θανάσσενα. Να σας ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο για αυτήν εδώ την πόλη.
Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.